στην εγκατάσταση του εργολάβου για το έργο βελτίωση αγροτικής οδοπίας Μυρσίνης Ανδραβίδας προϋπολογισμού 750.000 ευρώ προχώρησε ο Δήμος Ανδραβίδας Κυλλίνης. Αφορά την αποκατάσταση της οδοπίας τόσο στην περιοχή της Ανδραβίδας 2.700 περίπου μέτρα και άλλα 2.000 μέτρα περίπου είναι στη ράχη Μυρσίνης. Το έργο αυτό θα ξεκινήσει άμεσα μέσα στο επόμενο δεκαήμερο μέχρι να ρυθμιστούν τα της εγκαταστάσεώς του. Είναι ένα έργο το οποίο αποτελούσε χρόνιο αίτημα των κατοίκων καθώς και των αγροτών της περιοχής εδώ, γιατί είναι μεγάλες αυξημένες αγροτικές εκτάσεις που καλλιεργούνται, οπότε με αυτόν τον τρόπο βελτιώνονται και οι συνθήκες προσβασιμότητας αλλά και για τις καλλιέργειες και για τα προϊόντα η διάθεση. Στηρίζουμε την αγροτική οδοπία, στηρίζουμε όλους τους δημότες γιατί πρέπει να υπάρχει μια ισόρροπη ανάπτυξη. Πρόκειται ουσιαστικά για δύο έργα που θα υλοποιηθούν στην περιοχή της Ανδραβίδας και της Μυρσίνης αντίστοιχα, ώστε να αποκατασταθεί η αγροτική οδοπία και να βελτιωθούν οι συνθήκες προσβασιμότητας των αγροτών της ευρύτερης περιοχής. Έτσι μετά από προσπάθεια και μεγάλη κλπ. Έφτασε η στιγμή να το υλοποιήσουμε. Και πιστεύω ότι και οι κάτοικοι το θέλουν πολύ, η κοινότητα, όλος ο κόσμος εξυπηρετεί και την ευρύτερη περιοχή αυτό το έργο, όπως και καθώς επίσης και αυτό το που βρισκόμαστε τώρα εμείς εδώ. Όλοι οι εμπλεκόμενοι βρέθηκαν στο χώρο όπου θα γίνουν οι εργασίες στην περιοχή της Ανδραβίδας, στο σημείο του δρόμου μήκους 2.700 μέτρων που προβλέπεται να βελτιωθεί. Επίσης, ακόμα μια εργολαβία μήκους 2 χιλιόμετρων περίπου πρόκειται να βελτιωθεί στη θέση ράχη της κοινότητας Μυρσίνης. Συγκεκριμένα εδώ είναι το τμήμα που αφορά την Ανδραβίδα, αφορά την βελτίωση του περιφερειακού δρόμου του αεροδρομίου μήκους 2.700 μέτρων και 2 χιλιόμετρα είναι το δεύτερο κομμάτι στην περιοχή ράχη της κοινότητας Μυρσίνης. Άλλο ένα έργο μεγάλο ξεκινάει για το Δήμο μας. Το έργο αυτό είναι ένα έργο που εξυπηρετεί πάρα πολύ την Ανδραβίδα, γιατί εξυπηρετεί πάρα πολλούς αγρότες οι οποίοι διέρχονται από εδώ και είναι ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα γίνουν αυτή τη στιγμή. Ξεκινάνε από την Ανδραβίδα, όπως έχουμε δρομολογήσει φυσικά είναι και η πλατεία της Ανδραβίδας, φωτισμός σε όλη την Ανδραβίδα, στους κεντρικούς δρόμους.